Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα προέρχεται από τον χώρο των πολεμικών τεχνών μετά τη σπουδαία επιτυχία που σημειώθηκε από την αποστολή που εκπροσώπησε την πόλη του Ηρακλείου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζιουζίτσου που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι και είχαμε βέβαια σπουδαίες διακρίσεις, μετάλλια. Θα συνδεθούμε λοιπόν με τον προπονητή του Φιλόνικου, τον κύριο Αλέξη Ζαϊμάκη. Η αποστολή του επέστρεψε από τα Εμιράτα με 2 χάλκινα μετάλλια στις αποσκευές της. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα εδώ, σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Φιλόνικου. Να υποδεχθούμε λοιπόν τον προπονητή, τον κύριο Ζαϊμάκη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Κύριε Ζαϊμάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και πολλά συγχαρητήρια βέβαια στα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Τρία ήταν τα χάλκινα, τρία. Σωστά. 2 από την Καλλιγιαννάκη και 1 από τη Ριζάκη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και στον Μιχάλη. Και στον Μιχάλη τον Καλλιγιαννάκη βέβαια για την επιτυχία του, αλλά και σε όλα τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, κύριε Ζαϊμάκη, να μας κάνετε έτσι έναν απολογισμό της παρουσίας του Φιλόνικου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ζιουζίτσου με αυτά τα 3 χάλκινα μετάλλια. Φαντάζομαι ικανοποίηση επικρατεί. Ναι, μεγάλη ικανοποίηση και πέρα από τα 3 μετάλλια πήραμε και μια αιμορροδότηση η Βάσο Ριζάκη 100% σε όποιο πανεπιστήμιο επιθυμεί με την 5η θέση. Παρόλο που δεν πήρε μετάλλιο. Σπουδαίο κίνητρο και αυτό. Ναι, πολύ σημαντικό. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Αμπου Ντάμπι ξεκίνησε 29 του Οκτώβρη μέχρι θα διακέσει μέχρι τις 8 Νοέμβρη. Η Ελλάδα μέχρι και χθες ήταν πρώτη στα χρυσά, πρώτη στη λίστα από 68 χώρες, με 1.700 αθλητές. Πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Και καταφέραμε και δώσαμε 3 χάλκινα στην εθνική ομάδα. Ακόμα αυτή τη στιγμή μιλάμε, θα συνεχίζονται οι αγώνες. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και εγώ ως προπονητής για το αποτέλεσμα. Σε αυτή την πρώτη σας αποστολή, έτσι δεν είναι? Στο εξωτερικό πάει πολλές και σε βαλκανικά και σε πανευρωπαϊκά και σε παγκόσμια. Στο Αμπου Ντάμπι πρώτη φορά πήγαμε, ναι, που είναι, θεωρείται το πιο δύσκολο πρωτάθλημα της χρονιάς και είναι η κορυφαία διοργάνωση για το ζιουζίτσου, για το παγκόσμιο ζιουζίτσου. Και τα πήγατε εξαιρετικά. Όπως προείπατε, είχαμε γενικότερα και έχουμε, καθώς συνεχίζεται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Επιτυχίες από την Εθνική Αποστολή. Αυτό σημαίνει, κύριε Ζαϊμάκη, ότι το ζιουζίτσου στη χώρα μας βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Την πρώτη μέρα βγήκε η κατηγορία μείον 16, πρώτη η Ελλάδα και βραβεύτηκε γι' αυτό. Και για το duo system, που είναι ένα άλλο σύστημα που κάνουμε. Και στα μείον 21 βγήκε στο fighting, σε αυτό που πήραν τα παιδιά, πάλι πρώτη Ελλάδα από όλες τις χώρες. Mm-hmm. Δηλαδή πάει πάρα πολύ καλά η Ελλάδα. Και βέβαια να πούμε, κύριε Ζαϊμάκη, ότι σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα βρισκόταν η αφρόκρεμα του αθλήματος, θα λέγαμε, στις ηλικίες από 16 μέχρι σύν 21. Αυτό σημαίνει ότι το ζιουζίτσου στη χώρα μας, που έχει τέτοιες σημαντικές επιτυχίες, ότι βρίσκεται σε συνεχή ανωδική πορεία και σε ό,τι αφορά τα μαχητικά αθλήματα. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει σε κάθε πρωτάθλημα. Οι αθλητές είναι καλύτεροι. Εννοείται ότι πάει ο πρώτος και ο δεύτερος του Πανελλήνιου που έχει γίνει αυτές της χρονιάς. Και τώρα που τελείωσε αυτό το πρωτάθλημα, θα προετοιμαστούμε για το Πανελλήνιο που θα γίνει το Γενάρη στην Αθήνα, για να δούμε πώς θα πάμε το 2023. Mm-hmm. Οπότε ο επόμενος στόχος λοιπόν αφορά στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα, που φαντάζομαι ότι πέρα από τα παιδιά που βλέπουμε δίπλα σας θα έχουμε και άλλες παρουσίες, φαντάζομαι. Θα έχουμε και άλλες παρουσίες. Πάντα έχουμε παρουσίες και θέλει χρόνο προπόνηση, υπομονή. Έτσι. Υπομονή, όπως κάθε φορά. Θα ήθελα να μου πείτε, μιας και αναφέρεστε σε αυτό, ή να μας πει κάποιο από τα παιδιά, αν θέλει, πόση δουλειά κρύβεται πίσω από αυτά τα μετάλλια που βλέπουμε και φοράνε τα 2 κορίτσια, η Μαρία η Ριζάκη και η Τόνια η Καλλιγιαννάκη. Η Μαρία να σας μιλήσει, να σας πει. Εγώ θέλω να σας πω ότι
Θέλει ώρες προπόνησης αυτό το πράγμα και επιμονή εκεί πέρα. Ό,τι και να νιώθεις, ό,τι και να θέλεις να κάνεις, όταν θέλεις να τα παρατήσεις, απλά να προσπαθήσεις παραπάνω. Σωστά. Να μας πει και η Τόνια η Καλλιγιαννάκη που πήρε 2 μετάλλια, αν τα περίμενε αυτά τα μετάλλια σε παγκόσμιο επίπεδο. Το πρώτο που ήταν στο Fighting System ήταν... εντάξει, δεν το περίμενα, αλλά το δεύτερο δεν το περίμενα, γιατί δεν έχω προπονηθεί πολύ στο συγκεκριμένο στυλ, την πάλι δάχο, αλλά φυσικά και είμαι ευχαριστημένη. Το φαντάζομαι, να σας πούμε συγχαρητήρια και σε όλους. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και η αδελφή της Μαρίας, η έτερη Ριζάκη που εξασφάλισε, η Βάσο, η οποία εξασφάλισε και εκείνη τα μόρια για το Πανεπιστήμιο. Εγώ θέλω να πω ότι δεν κέρδισα το μετάλλιο, αλλά κέρδισα το μεγαλύτερο μετάλλιο που θα μπορούσα. Μία θέση στο Πανεπιστήμιο, χωρίς διάβασμα. Θα πάω και απλά θα μπω σε όποια σχολή θέλω. Είναι σπουδαίο και αυτό. Φαντάζομαι ότι και ο Μιχάλης με την ένατη, αν δεν κάνω λάθος, θέση, και εκείνος σίγουρα έχει ανεβάσει τον προσωπικό του πύχη. Εννοείται αυτό. Αν και δεν κατάφερα ούτε να πάρω μετάλλιο ή του μοριοδότηση, κατάφερα να πάρω μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Και αυτό θα με βοηθήσει στο μέλλον, στα επόμενα πρωταθλήματα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι σίγουρο ότι στα επόμενα πρωταθλήματα θα έχεις και εσύ την ανάλογη ευκαιρία. Κύριε Ζαϊμάκη, πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να συλλέγουν τέτοιου είδους αγωνιστικές εμπειρίες από τόσο υψηλού επίπεδου διοργανώσεις? Είναι σημαντικό, γιατί αν θέλουν να έρθουν ψηλά, να πάρουν ή μια διάκριση ή να μπουν μετά από ένα παγκόσμιο, μαζεύουν πόντους και μπορούν να πάνε στα World Game που είναι ανά 4 χρόνια. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, σαν να λέμε Ολυμπιακοί αγώνες του Jiu-Jitsu. Είναι μίνι Ολυμπιακοί αγώνες. Πρέπει να μαζέψεις πόντους και από Πανελλήνια και από Βαλκανικά και από Πανευρωπαϊκά και από Παγκόσμια για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Mm-hmm. Ή ο άλλος σκοπός είναι να πάρουν μια μοριοδότηση και να το εκμεταλλευτούν από την άλλη πλευρά. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και αυτό το κίνητρο, γιατί τα παιδιά προπονούνται αλλεπάλληλες ώρες και σίγουρα αυτό δεν τα βοηθάει τόσο πολύ για ώρες διαβάσματος. Οπότε το γεγονός ότι, ότι εξασφαλίζουν θέλει τα πολλά μόνους... χρόνια, θέλει αποσίωση. Τώρα εμείς περιμένουμε που είμαστε εδώ να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παγκόσμιο μέχρι την τελευταία μέρα. Να δούμε πώς θα πάει η Ελλάδα, σε ποια θέση θα είμαστε μετά το παγκόσμιο. Μάλιστα. Να κλείσουμε έτσι με ένα μήνυμά σας στα νέα παιδιά που ενδεχομένως μας παρακολουθούν σε ό,τι αφορά το Jiu-Jitsu και τις πολεμικές τέχνες, που δυστυχώς και σε μια δύσκολη κοινωνία που επιβεβαιώνεται καθημερινά και κυρίως για λόγους αυτοάμυνας, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει στη ζωή των παιδιών. Πειθαρχίας και όχι μόνο, βέβαια. Πλέον βλέπω ότι έρχονται τα παιδιά και από μικρή ηλικία και πιο πολύ και για να ανεβάσουν αυτοποίθηση, αλλά τι είναι και το θέμα της αυτοάμυνας, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια είναι λίγο πιο δυσκολεύουν οι εποχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Για θέμα αθλητισμού. Mm-hmm. Θα έχουμε είναι δύο σε ένα, και το κομμάτι του αθλητισμού και της αυτοάμυνας. Να σας ευχαριστήσω πολύ όλους για την παρουσία σας. Και εύχομαι κάθε επιτυχία για τη συνέχεια, γιατί θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, την ευκαιρία τώρα να πάμε να δούμε την αποστολή του κυρίου Ζαϊμάκη, που επέστρεψε χθες το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Πώς τους υποδέχθηκαν βέβαια οι δικοί τους άνθρωποι και τους απέδωσαν τα εύσημα για αυτή την επιτυχία. Να πούμε ωστόσο ότι είχαμε μία ακόμη σπουδαία βέβαια επιτυχία, ένα χρυσό μετάλλιο από τον 14χρονο αθλητή, τον Μιχάλη τον Ζαϊμάκη, αθλητή του Γιώργου, του Ζαϊμάκη και του Αθλόπουλης. Επίσης σημαντική επιτυχία για τον ηρακλειώτικο αθλητισμό. Πάμε όμως να δούμε την επιστροφή των παιδιών στο αεροδρόμιο. Κρήτη και Jiu-Jitsu πάνε μαζί, και μαζί και οι επιτυχίες. Στα 14 του χρόνια ο Μιχάλης Ζαϊμάκης του Αθλόπουλης έγραψε ιστορία, καθώς ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jiu-Jitsu στο Αμπού Ντάμπι. Παράλληλα, εντυπωσιακή ήταν και η παρουσία του Φιλόνικου στο ίδιο πρωτάθλημα, με τον κριτικό σύλλογο να έχει 2 χάλκινα μετάλλια από την Καλλιγιαννάκη στο fighting αλλά και στην πάλι εδάφους, ενώ η Μαρία Ριζάκη πρόσθεσε ένα χάλκινο μετάλλιο στα μείον 48 για ηλικία μείον 21. Πήρες 2 χάλκινα μετάλλια σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, γι' αυτό και εδώ αυτή η υποδοχή, πώς αισθάνεσαι? Πολύ ωραία, περήφανη.
και πέτυχα το στόχο μου. Γιατί ζιουζίτσου? Δεν ξέρω, αλλά... Το είχες δει πριν αρχίσεις να κάνεις? Όχι, τυχαία ξεκινήσαμε, αλλά στη συνέχεια μου άρεσε πολύ. Το συνέχισε. Λένε πως είναι το πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή και όχι το να ανέβεις. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό, η στόχη σου για τη συνέχεια, να πετύχεις κάτι ανάλογο, κάτι παραπάνω? Ναι, φυσικά να συνεχίσω και να ανέβω. Πήγα φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Αμπουντάμπι, στο Ζιουζίτσου. Αν και δεν κατάφερα να μπω στην τριάδα στα μετάλλια, κατάφερα όμως να πάρω την ένατη θέση. Και ο επόμενος στόχος τώρα είναι στο επόμενο πρωτάθλημα να μπούμε στην τριάδα. Ανέβηκες όμως κατηγορία και είχες απέναντί σου μεγαλύτερους σε ηλικία σίγουρα αθλητές, που αυτό σημαίνει ότι πήρες σημαντικές εμπειρίες και σε κάνει πιο δυνατό για την επόμενη φορά. Ναι, ισχύει αυτό. Η κανονική μου κατηγορία είναι στα U18, αλλά μπήκα στα U21 για και καλύτερο για μένα να πάρω μεγαλύτερη εμπειρία και για το μέλλον να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος. Η Μαρία Ριζάκη βγήκε τρίτη θέση χάλκινο μετάλλιο στα -48, -29 ηλικία. Η Καλγιανάκη Αντωνία πήρε ένα χάλκινο τρίτη θέση στο fighting στα -63 και στην πάλι εδάφου στον Εβάζα, στην ίδια κατηγορία, τρίτη θέση και εκεί. Η Ριζάκη Βασιλική βγήκε πέμπτη θέση στο παγκόσμιο στο fighting. Μπορεί να πήραμε μετάλλιο, αλλά πήραμε μια μοροδότηση η οποία μπαίνει σε όποιο πανεπιστήμιο θέλει. Και ο Μιχάλης σε μια δύσκολη κατηγορία 16 άτομα βγήκε ένατος. Στο παγκόσμιο, στο Αμπουντάμπι ήταν 67 χώρες με 1.700 αθλητές από όλο τον κόσμο. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία για μας. Πρώτη φορά πάμε στο παγκόσμιο από τη σχολή μας, από το σύλλογό μας.